Λάκη, η οποία βρίσκεται και αυτή στην ευρύτερη περιοχή και έχει μαζί της τον πατέρα της Κατερίνα Στεφανίδη. Γιατί? Γιατί τον έχει μαζί της? Είδαμε μία ανάρτηση της μητέρας της Κατερίνα Στεφανίδη, της κυρίας Ζωής Βαρέλη Στεφανίδη. Βλέπουμε και την ανάρτηση. Καιγόμαστε ένα πυροσβεστικό στην Χιμάρας. Εμείς ήμασταν στην οδό Χιμάρας πριν από λίγες ώρες. Ήταν εκεί οι συνάδελφοι και λίγη ώρα αργότερα η Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη έκανε μία άλλη ανάρτηση μία ώρα μετά. Βλέπω live στον Αλφα να καίγομαι. Το νερό τελείωσε. Δυστυχώς. Είναι το πατρικό της Ολυμπιονίκη μας, Κατερίνα Στεφανίδη, που μας έχει κάνει περήφανος τόσα χρόνια όλους τους Έλληνες. Και αυτή τη φορά ο πατέρας της θα μας μιλήσει όχι για μία χαρά, αλλά για μία δυστυχία για το σπίτι τους που καίγεται. Μάρο Κανελάκη, ο λόγος εσένα. Να ακούσουμε τον κύριο Στεφανίδη. Ακριβώς, Παναγιώτη. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που μου είπε ο κύριος Στεφανίδης. Βλέπετε πίσω τα καμένα μου, τα καμένα. Ο κύριος Στεφανίδης μου είπε πριν από λίγο ότι από εδώ, από αυτό το σημείο, ξεκίνησε η φωτιά και πλησίασε τα σπίτια. Ο Γιώργος Οπελέκης σας δείχνει ακριβώς το διπλανό σπίτι που κάει και η τέντα, είναι καμένα τα ξύλα τα οποία είχαν έτοιμα οι άνθρωποι εδώ για το μπάρμπεκιου. Και τώρα σε αυτό το σημείο που θα σας πάμε σιγά σιγά εδώ στην οδό Χιμάρας και έγιναν οι εκκλήσεις μέσα από το Twitter, θα δείτε ότι έχει πιάσει ένα σπίτι φωτιά, ένα, ουσιαστικά μια κατοικία την οποία τώρα χτιζόταν. Να ακούσουμε τον πατέρα της Ολυμπιονίκης. Οχήματα της πυροσβεστικής, ναι, τώρα αμέσως, Παναγιώτη. Πείτε μας, τι ώρα ξεκίνησε η φωτιά, κύριε Στεφανίδη? Από χθες το βράδυ ξεκίνησε η φωτιά. Η φωτιά ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Εδώ κοντά στην μονοκατοικία σας, εδώ στο σπίτι σας, με τι ώρα σας απείλησε? Το πρωί γύρισε ο αέρας και άρχισε να έρχεται προς τα εμάς. Άλλαξε κατεύθυνση ο αέρας, ναι. Και εκεί που πήγαινε μόνο προς δυτικά, προς Γέρακα, γύρισε αντίθετα και άρχισε να έρχεται προς τα εμάς. Τώρα εδώ καίγεται. Εκεί καίγεται. Ναι, βλέπουμε ακριβώς, λοιπόν, βλέπετε με την κάμερα. Άλλαξε κατεύθυνση ο αέρας και άρχισε να έρχεται προς τις κατοικημένες περιοχές του πανοράματος. Καήκανε σπίτια, πάρα η πολλά. Η σύζυγό σας έκανε έκκληση, ναι, σήμερα. Ακούσε κάτι γιατί έκανε έκκληση. Γιατί δεν υπήρχε κανένα πυροσβεστικό. Το πρωί περνάγανε κάτι καναντέρ τα οποία ρίχνανε από ύψος ενός χιλιομέτρου το νερό. Δηλαδή, πολύ πιστεύω, ψηλά, ναι. Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να είχαν και πρόβλημα με τους ισχυρούς ανέμους. Δεν μπορώ να πω κάτι. Οι άνθρωποι το παλεύανε. Το αλλά σπίτι σας ποιο είναι, μπορείτε να μας το δείξετε με τη βοήθεια της συναδέλφου? Το σπίτι της κυρίας Στεφανίδη δεν έχει. Την κυρία Στεφανίδη δεν έχει καεί. Είναι από την απέντε πλευρά και παραπλέον. Σπίτια. Καήκανε δίπλα. Είναι ακριβώς δίπλα και γλίτωσε την τελευταία στιγμή, μάλιστα. Αλλά βλέπατε όμως τις φλόγες να πλησιάζουν. Μα τι λέτε τώρα, εδώ πέρα έχουμε πνευματικά. Έχει καεί το διπλανό σπίτι, λέμε. Έχει καεί το διπλανό σπίτι. Αυτό είναι το διπλανό σπίτι. Με την σύζυγο έχετε επικοινωνήσει? Έφυγε το πρωί από το σπίτι γιατί την έδιωξα και έμεινα εδώ μέσα με γείτονες να παλεύουμε μόνοι μας με φτιάρια και με χώματα, να ρίχνουμε χώμα στη φωτιά. Δεν υπήρχε ούτε νερό, διότι όπως καταλαβαίνετε υπήρχε διακοπή και ρεύματος και νερού και δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή μόνοι μας με κάτι φτιαράκια. Η κόρη σας, κύριε Στεφανίδη, που μας έχει κάνει τόσο περήφανος, ήταν μαζί σας? Ήταν στο εξωτερικό και επικοινώνησε? Γιατί όχι. Φαντάζομαι αγωνιούσε και για την ζωή σας, για την υγεία σας. Η κόρη μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική, μάλλον τέτοια ώρα θα κοιμάται γιατί είναι στην Αμερική, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Όρεγκον. Δηλαδή, εχθές το βράδυ μιλήσαμε μαζί και μας ρώταγε τι γίνεται με τις φωτιές. Και της είπαμε μην ανησυχείς, είναι μακριά. Τελικά μέχρι το πρωί οι φωτιές ήρθαν δίπλα μας, καήκανε τα σπίτια. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι τώρα έρχονται συνεχώς καναντέρ και κάνουν ρήψεις τα ήδη καμένα για να μην γίνουν αναζωπηρώσεις. Όταν και εγώ τους αν δεν είχαμε ρήψεις. Τώρα στα ήδη καμένα, για να μην υπάρχουν αναζωπηρώσεις, περνάνε συνεχώς καναντέρ και ρίχνουν. Πείτε μας κάτι, η περιοχή αυτή πότε κάηκε? Από τις 5-6 το πρωί που περιμέναμε όταν ξημέρωσε ότι θα γίνουν ρήψεις εναέριες, από την 6 το πρωί δεν ήρθε τίποτα και σιγά σιγά πλησίαζε σε εμάς. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε με τι ταχύτητα πήγαινε η φλόγα. Δηλαδή έτρεχες με το αυτοκίνητο και σε ξεπέρναγε η φλόγα δίπλα σου. Ναι. Σηκωθήκαμε κάποια στιγμή, δεν γινόταν. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Πατούλη, γιατί είναι ένας άχρηστος περιφερειάρχης και πρέπει να πάει, εγώ επώνυμα το λέω,
πρέπει να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή, εάν θέλει να λέγεται, ένας άνθρωπος που έχει πάνω του λίγη τσίπα. Ήξερε μόνο να κατηγορεί στις άλλες κυβερνήσεις την προηγούμενη περιφερειάρχησα και τώρα είναι ανύπαρκτος. Το μόνο που κάνει είναι να βγάζει φωτογραφίες. Είναι λίγο δύσκολο να... Ναι, όπως είναι, και για το χιόνι ήταν δύσκολο. Για όλα ήταν. Καταλαβαίνετε. Ακούστε κάτι. Και για τα χιόνια ήταν δύσκολα με τον Πατούλη. Δεν μας έφερε τον κύριο Συνολάκη που σε 10 λεπτά θα μας έσωνε. Δυστυχώς δεν ήρθε ο Συνολάκης. Δεν τον έχει. Καταλαβαίνετε ότι έχει δυσκολία όλο αυτό. Μας τον κοτσάρανε επιδούρου το Συνολάκη. Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Στεφανίδη, την αγανάκτηση που έχετε μέσα σε αυτή τη στιγμή. Κύριε, και είναι μια αγανάκτηση, Μάρο Κανελάκη, με συγχωρείς, που έχουν όλοι οι πολίτες με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει μαζί τους, με τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Αντιλαμβανόμαστε την αγανάκτηση και τον πόνο που έχετε μέσα, που βλέπετε αυτές τις εικόνες δίπλα από το σπίτι σας αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως αναζητούμε και όλους τους τοπικούς φορείς για να πάρουν την κοινή θέση να μας πούν για το τι έχει συμβεί. Η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν στην Αμερική, έμαθε αυτά που συνέβη από τους γονείς της με τους οποίους μίλησε προχθές, είχε αγώνα, δεν είχε προλάβει να επιστρέψει και βλέπει αυτές τις εικόνες τουλάχιστον. Σώθηκε το σπίτι των γονιών της και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πατέρα της Κατερίνας που μας έχει κάνει περήφανος. Πάμε να αλλάξουμε όμως, έχουμε και άλλους καλεσμένους, Χρύσανθε, σήμερα. Έτσι είναι, διότι...